Έφτασε η ώρα της πρόκλησης ουσιαστικά με την Βραζιλία. Εντάξει, παιχνίδι πρόκληση για μας. Πολύ σημαντικό. Για αυτά τα παιχνίδια έχουμε δουλέψει κυρίως. Εχθές είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε να το συνεχίσουμε και αύριο. Έχουμε μια ομάδα με μεγαλύτερη δυναμική σίγουρα μπροστά μας, αρκετά έμπειρη και αρκετά ανανεωμένη προς το καλύτερο. Είναι μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία. Όχι ότι δεν δίνει σημασία στην άμυνα, αλλά κυρίως κοιτάζουν το σκορ. Έχουν πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να σκοράρουν. Και ο πρώτος στόχος βέβαια είναι να αλλάξουμε το ρυθμό ώστε να μην τους επιτρέψουμε να έχουν καλάθια στο ανοιχτό κήπεδο εύκολα με γρήγορες επιστροφές για μας και προσαρμοσμένη άμυνα πάνω στο σούτερ. Σε αντίθεση δηλαδή με τον αγώνα κόντρα στο Μαλδοβούνιο, μοιάζει κάπως η φιλοσοφία των δύο ομάδων. Εντάξει, μοιάζει, αλλά το Μαυροβούνιο χθες νομίζω δεν είδαμε την πραγματική εικόνα. Και όσον αφορά τους πυλούς που είναι πάρα πολύ καλή γραμμή και οι πέντε παίκτες που είχε είναι καλοί παίκτες. Χθες όμως καταφέραμε και τους μπλοκάραμε πολύ καλά. Αυτοί παίζουν περισσότερο με το σουτ, οι ψηλοί είναι πιο βοηθητικοί. Μοιάζει όμως γιατί παίζουν πολύ το μακρινό σουτ. Θα δώσουμε όμως ακόμα περισσότερη βάση. Έχουμε την ευκαιρία με τα ψηλά σχήματα να κάνουμε αλλαγές πάνω στις εξόδους των σουτέρ και αυτό νομίζω αύριο πρέπει να το κάνουμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Ότι η Βραζιλία έχει περίπου ίδιο στυλ με το δικό μας πλάνο. Αλλάζει καθόλου τα δικά μας πλάνα. Δηλαδή, έχουμε και λίγο το πόδι στο φρένο, ή όχι. Εντάξει, εμείς έχουμε το πόδι στο φρένο γιατί έτσι πρέπει να γίνει και να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτούς. Το θέμα είναι ότι οι ομάδες που έχουν αυτή τη φιλοσοφία και παίζουν στο ανοιχτό γήπεδο, εμάς μας ταιριάζουν καλά και μας βοηθάνε και εμάς να παίζουμε πιο εύκολα. Δηλαδή, θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες ομάδες, δεν θέλουμε να είναι ομάδες που θα κλείνονται πίσω σε ζώνες ή κλειστές άμυνες, ώστε να μπορέσουν να μας κόψουν το γρήγορο παιχνίδι και να πάμε μόνο σε σετ. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να γίνει αν εμείς είμαστε σωστοί στην άμυνα. Αν είμαστε σωστοί στην άμυνα και κερδίσουμε μπάλες, από εκεί και πέρα νομίζω μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ανοιχτό γήπεδο. Εχθές το παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με τη Βραζιλία είχε έναν απίστευτο ρυθμό με μια πάσα για τους άλλους τα σουτ, από καλάθι-καλάθι και πάει λέγοντας. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε και στο σημείο που μας συμφέρει εμάς να πάει γρήγορα, θα πάει γρήγορα. Στο σημείο που μας συμφέρει να πάμε σε σετ, θα πάμε σε σετ. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα στο σετ παιχνίδι και πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Όπως κανένα παιχνίδι δεν είναι ίδιο coach, έτσι και κανένα κουμπίνο δεν είναι ίδιο. Όμως με το συγκεκριμένο προπονητή έχουμε μια άσχημη ανάμνηση από το προελπιακό του Τωρίνου. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό νομίζω. Και ήταν καλή ανάμνηση από το Ευρωπάσκετ του 87, έτσι. Για εμάς τους παλιότερους. Για όλους μας. Όλοι παλιοί είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει ευρωπαϊκή φιλοσοφία, προπονητής με ευρωπαϊκή πείρα κυρίως. Έχει προσαρμοστεί πολύ καλά, έχω κάνει μια κουβέντα μαζί του, είναι πολύ καλά στη Βραζιλία, δουλεύει με τα παιδιά, είναι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχει χαλάσει την επιθετική φιλοσοφία της ομάδας, προσπαθεί να βάλει κάποια ευρωπαϊκά κομμάτια στην άμυνα ή στο σετ παιχνίδι. Εντάξει, δεν πιέζει για αυτά γιατί δεν θέλει να χαλάσει όλο αυτό το κομμάτι που θεωρείται και είναι και πολύ καλό. Το 2016 ήμασταν μια άλλη ομάδα, όπως και αυτός και μια άλλη ομάδα, την Κροατία. Τότε η ανάμνηση ήταν άσχημη, δεν περάσαμε στους Ολυμπιακούς. Ήταν όμως και πάρα πολλά τα προβλήματα επειδή συμμετείχα και τότε στο να στηθεί και να λειτουργήσει η δική μας ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, θέματα υγείας δεν υπάρχουν. Είναι κάτι μικρά προβληματάκια τα οποία αντιμετωπίζονται. Η κατάσταση μέσα στην ομάδα είναι εξαιρετική. Τα παιδιά όλα φιλόδοξα, σοβαρά, συγκεντρωμένα και αυτό του είπα και εγώ. Με τον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και αύριο και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Όσο ξεκίνησα στην αρχή τη προπόνηση να εκτελείτε βολές προσωπικά. Είστε ικανοποιημένος γενικά όχι μόνο από τις βολές, από τη συγκέντρωση που είχαν τα παιδιά στην πρεμιέρα, γιατί είναι από τα παιχνίδια που κάνουν ευτυχισμένοι στον προπονητή. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί η συγκέντρωση ήταν πολύ ψηλή και δεν σας κρύβω, όπως είπα και στη συνέντευξη, τα παιδιά είχαν και άγχος. Είναι το πρώτο παιχνίδι και θέλαν όλοι να αποδείξουν ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει φέτος. Και συνήθως το πρώτο μήνυμα, η πρώτη εντύπωση είναι και αυτή που μένει για αρκετό διάστημα. Σε αυτό το κομμάτι ανταποκριθήκαν πολύ καλά, όπως και στις ελεύθερες βολές. Θεωρώ ότι στις ελεύθερες βολές γενικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε, δηλαδή, προπονητικά όπως το βλέπουμε εμείς και στην καθημερινότητα δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι να ελέγξουμε το τρίποντο, να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε έστω ένα 10% σε συνολική απόδοση. Να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή ακόμα καλύτερη ισορροπία από το μέσα παιχνίδι και το έξω. Αν το καταφέρουμε και αυτό, και μάλλον όσο πιο γρήγορα το καταφέρουμε αυτό, τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα για εμάς στο τουρνουά. Coach, ξεκίνησα νωρίτερα την κουβέντα για το προπονητή της Βραζιλίας. Θυμόμενος τι συνέβη στο προεδριακό τουρνουά όταν είχε την Κροατία που μας μίλησε, για να προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα που είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του Γιάννη. Στη διάρκεια της προπόνησης της δικής του σήμερα επικεντρώθηκαν σε σλούκα και καλά θέση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν καταφέρει, όχι με συνυποτίθεση, αλλά πάντως είχαν καταφέρει ούτε με την άμυνα που έπαιξαν οι ομάδες του NBA στα play-off απέναντι στο Γιάννη να σταματήσουν τον Αντετοκούνμπο στο Τωρίνο. Περιμένεις κάτι αντίστοιχο αύριο όταν το παιχνίδι ενδεχομένως θα πάει στο ένα σουτ, αν θα πάει.
Κοιτάξτε τώρα, ο Γιάννης είναι τελείως διαφορετικός παίκτης από ό,τι ήταν το 16. Έχει σημειώσει και μεγάλη πρόοδο και σωματικά και αγωνιστικά. Και πάνω απ' όλα έχει οριμάσει, έχει κουβαλάει μαζί του το Star με την καλή έννοια. Ξέρει να αντιμετωπίζει ειδικές καταστάσεις που στείνονται πάνω του και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Εμείς αυτό που βλέπουμε το διάστημα μας το μαζί είναι ότι έχει και μια οριμότητα ταυτόχρονα που δεν την είχε εγώ προσωπικά από 5 χρόνια τώρα συνεργαζόμαστε. Δεν το έχω ξαναδεί. Ο Γιάννης είναι ένα τελείως διαφορετικό άτομο και παίκτης πλέον στον τρόπο που αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στο ένας εναντίον ενός, ό,τι και να χρησιμοποιήσουμε, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσουμε. Μόνο με συνδυασμένες άμυνες και άμυνες που θα αφοσιωθούν πάνω στο Γιάννη και θα ρισκάρουν κάποιους άλλους. Αυτό το περιμένουμε και γι' αυτό είχα πει και από την αρχή ότι είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του Κώστα και θα περιμέναμε όσο χρειαζόταν για να γυρίσει την ομάδα. Γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να αξιοποιήσει πάρα πολύ καλά τις πάσες έξω και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει ένα δεύτερο όψιμο για τους υπόλοιπους παίκτες. Τον οποίο εμείς τον είδαμε πολύ καλά απ' έξω. Ναι. Φαίνεται το ίδιο και μέσα. Ναι, είναι καλά. Δεν είναι... Καταρχάς για τον τραυματισμό να πούμε ότι τον έχει ξεπεράσει τελείως. Το θέμα είναι να μπει σε ένα αριθμό προπονήσεων, γιατί έχασε 10 μέρες και μάλιστα έχασε 10 μέρες σε μια στιγμή που ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σωματικά είναι πάρα πολύ καλά, ψυχολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα, έχει την εμπειρία όπως θα σπίτουμε μεγάλης κλάσης και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Πάμε και εμείς λίγο πιο σταδιακά, δεν θέλουμε να πιέσουμε τις καταστάσεις ούτε στην προπόνηση ούτε στα παιχνίδια και νομίζω ότι το παιχνίδι το χθεσινό μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Αύριο δεν νομίζω να έχουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσουμε, αλλά πιστεύω θα βρούμε και εκεί τον τρόπο να μην πιέσουμε τον Κώστα και πάλι.